Αναφερθήκαμε στην Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Down, η οποία καθιερώθηκε βέβαια το 2006 με πρωτοβουλία του συμπατριώτη μας γιατρού, του κυρίου Στυλιανού Αντοναράκη, καθηγητή γενετικής στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Το σύνδρομο Down είναι μια γενετική κατάσταση που οφείλεται στο επιπλέον χρωμόσωμα που εμφανίζεται στο 21ο ζευγάρι εξού και η ταξινόμησή του ως τρισομία 21. Μπαίνω τώρα σε κάποιες λεπτομέρειες. Πάμε να συνομιλήσουμε με ένα φίλο της εκπομπής και καλό και προσωπικό φίλο, ο Γρηγόρης ο Σκουλαρίκης. Τον έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές βέβαια, μαραθωνοδρόμος, αθλητής. Και μόνο το χαμόγελό του αρκεί για να πάρει κάποιος έμπνευση και για να προχωρήσει και για να προσπεράσει δυσκολίες. Την καλησπέρα μας. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε όλη την Κρήτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή την ιδιαίτερη μέρα για μας, την οικογένειά μας και την οικογένειά μας. Όπως είπες, είναι Παγκόσμια μέρα σήμερα για το σύνδρομο Down. Εμείς γιορτάζουμε πάντως. Για, δεν ξέρω, έχεις φιλοσοφίσει στη ζωή, έχεις βγάλει τα δικά σου συμπεράσματα. Τελικά, είναι πιο δύσκολη ή πιο εύκολη η ζωή, η καθημερινότητα και το μέλλον και όλα όσα αντικρίζεις για την επόμενη μέρα μέσα από την επαφή σου, τη συναναστροφή σου, την αγάπη σου, την αγκαλιά που δίνεις με ένα παιδί με σύνδρομο Down? Καταρχάς να ξαναπούμε στους τηλεθεατές μας ότι έχω μια κόρη, την Αγγελική, η οποία έχει σύνδρομο Down. Δεν υπάρχει κάποιο συμπέρασμα σχετικά με τη ζωή όταν έχεις ένα παιδί με σύνδρομο Down. Αυτό που πρέπει κάθε μέρα να κάνεις είναι να χαίρεσαι τη ζωή σίγουρα. Μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Αυτά τα παιδιά πραγματικά έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο να σου μεταφέρουν την αγάπη, την ευαισθησία τους και όλα αυτά τα συναισθήματα. Εν πάση περιπτώσει, γιατί τα παιδιά με σύνδρομο έχουν ένα πολύ πλούσιο συναισθηματικό κόσμο και εκφράζονται πάρα πολύ έντονα συναισθηματικά. Μάλιστα. Για πες μας λίγο. Δεν ξέρω, την πρώτη φορά, το πρώτο δευτερόλεπτο που έμαθες, που άκουσες για το σύνδρομο Down, για την κορούλα σου, δεν ξέρω, να μας πεις λίγο τα συναισθήματα τα οποία προέκυψαν. Απορία περισσότερο. Στην αρχή, όχι, δεν ήταν θέμα απορία. Στην αρχή είναι ένα σοκ όταν οι γιατροί ενημερώνουν ότι πιθανώς το παιδί στην αρχή να έχει σύνδρομο Down. Είναι κάτι το οποίο δεν το παίρνεις εύκολα, έτσι, ειδικά άμα δεν το περιμένεις. Εμείς δεν το περιμέναμε. Μάλιστα είχαμε πολύ δύσκολη εγκυμοσύνη, η γυναίκα μου είχε δύσκολη εγκυμοσύνη. Οι γιατροί μας είπαν στην αρχή ότι πολύ πιθανώς να έχει σύνδρομο Down το παιδί, μας το επιβεβαιώσαν μετά από 5 μέρες. Είναι μια κατάσταση στην οποία στην αρχή είναι δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη, τη βιώνει σαν σοκ, αλλά πρέπει να προσαρμοστεί θέλοντας και μη. Εγώ δεν θα πω ψέματα, μας πήρε αρκετό καιρό να προσαρμοστούμε, γιατί είχαμε και κάποια, είχε η Αγγελικούλα μας και κάποια προβλήματα υγείας στην αρχή. Θα έλεγα ότι μας πήρε περίπου 1,5-2 χρόνια να προσαρμοστούμε. Γενικά, έτσι, πάντα προσπαθούσαμε έτσι κι αλλιώς στο παιδί μας αυτά τα χρόνια να του παρέχουμε όσο το δυνατόν ότι μπορούμε παραπάνω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που μας βοήθησε πάρα πολύ ήταν η ίδια η προσπάθεια που κάναμε με την Αγγελική στο τρέξιμο. Γιατί άρχισα και έβγαινα κάποια στιγμή, από κάποια στιγμή και μετά έβγαινα με την Αγγελική και τρέχαμε παρέα, την είχα στο καρότσι και τρέχαμε. Και αυτή έτσι, η προσπάθεια που κάναμε μαζί και λίγο η επικοινωνία με τον κόσμο και λίγο το θέμα το βγάλαμε παραέξω και εισπράξαμε ακόμα περισσότερη αγάπη. Έτσι και με τον τρόπο που το βγάλαμε παρά έξω ενδεχομένως, αλλά σίγουρα και ο κόσμος το δέχτηκε έτσι με πολύ αγάπη όλο αυτό. Μας βοήθησε και εμάς να το διαχειριστείτε κάπως και να το επεξεργαστείτε. Σε έχω ακούσει να λες ότι η καθημερινή Αγγελική σε εκπλήσει. Δηλαδή, η Αγγελική είχε ένα δικό της τρόπο συνέχεια να πετυχαίνει πράγματα. Δεν αναπτύσσεται όπως τα φυσιολογικά παιδιά, όμως συνέχεια αναπτύσσεται, συνέχεια πετυχαίνει πράγματα, συνέχεια και να σε εκπλήσει. Χαρακτηριστικό είναι χτες που ήταν να συμμετέχουμε και συμμετείχαμε στον ημιμαραθώνιο της Αθήνας με το κρύο. Ήμασταν στην εκκίνηση. Εγώ προσωπικά δεν ήμουν πολύ σίγουρος ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε, έπρεπε να το κάνουμε αυτό, γιατί είχε πάρα πολύ κρύο. Ήταν έτοιμος να χιονίσει ο καιρός που χιόνισε μετά.
Όμως έτσι, όπως είχα το κασκόλ μπροστά στο πρόσωπο της Αγγελικής, της κατεβάζω λίγο το κασκόλ και τη ρωτάω, Αγγελική, είσαι έτοιμη να ξεκινήσουμε? Και αυτή έτσι πάνω με την παγωμένη έτσι, τη μουρίτσα της, χαμογελάει, σπάει το κρύο, χαμογελάει και μου γνέφει καταφατικά ναι. Πραγματικά ήταν φοβερή έκπληξη όλο αυτό, αλλά αφού η Αγγελική ήταν τόσο σίγουρη ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε, ότι ήθελε να ξεκινήσουμε, ήμουνα και εγώ βέβαιος ότι μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να ξεκινήσουμε παρά το κρύο και τα καταφέραμε. Γρηγόρη, στη διαδρομή παρά το χιόνι. Βέβαια, έχουμε ένα λεπτό για να κλείσουμε το ηχηρό μήνυμα. Μας παρακολουθούν τηλεθεατές, οικογένειες, μέλη των οποίων βέβαια υπάρχουν άτομα, συνάνθρωποι μας με σύνδρομο Down. Τι έχεις να τους πεις? Να κλείσουμε με το δικό σου μήνυμα. Έχω να τους πω ότι αυτά τα παιδιά έχουν μέσα τους πολύ περισσότερη και πολύ μεγαλύτερη ψυχή από αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε εμείς, μπορεί να αισθανθεί ο καθένας, και πρέπει και οφείλουμε να τους δίνουμε πολλές ευκαιρίες να εκφράζουν πραγματικά αυτή την ψυχή, αυτόν τον εσωτερικό κόσμο, γιατί αυτά τα παιδιά με το χαμόγελο και τη θετική τους διάθεση μπορούν πραγματικά να κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο. Γρηγόρη, τους χαιρετισμούς μας. Με το καλό να σε δούμε βέβαια και στην Κρήτη, να τρέξεις, να τρέξουμε και μαζί. Έχουμε να πούμε πολλά από κοντά, όχι μόνο μέσα από τηλεόραση. Να είσαι καλά, Νίκο. Ανοιχτή πρόσκληση. Να είσαι καλά.